τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Πρωταγωνιστές στο μορφότερο νυχτερινό πάρτι δρόμου όλων των εποχών ήταν περισσότεροι από 25.000 δρομείς και θεατές που έζησαν τον δικό τους μοναδικό τρόπο τον 6ο Διεθνή Νυχτερινό Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης και βίωσαν μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Πρωταθλητές των μεγάλων αποστάσεων, Ολυμπιονίκες διαφόρων αθλημάτων, Παραλυμπιονίκες, άτομα με αναπηρίες, προσωπικότητες της πόλης και ολόκληρης της χώρας, καθώς και μαθητές, απόλαυσαν τη χαρά της συμμετοχής σε μια άδεια από αυτοκίνητα Θεσσαλονίκη. 3, 2, 1, οι δρόμοι που ολοκλήρωσαν τη γραφή τους έφτασαν τελικά τους 16.280, 3.639 εγγεγραμμένοι στο μαραθώνιο και 12.641 στο δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων. Ενώ στην εκκίνηση πήραν 15.903 δρομείς που παρέλαβαν τον εξοπλισμό τους από το κέντρο γραφών, 3.750 συμμετέχοντες στο μαραθώνιο και 12.353 στο δρόμο 5 χιλιόμετρων. Σε όλους αυτούς προσθέθηκαν τουλάχιστον 3.000 συμμετέχοντες ακόμη που έδεξαν στο πλευρό των εγγεγραμμένων δρομέων χωρίς να φέρουν τον αγωνιστικό εξοπλισμό, αφού οι τελευταίες διαθέσιμες θέσεις που διατέθηκαν το προηγούμενο δήμερο από το κέντρο γραφών δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τη τεράστια ζήτηση των διαφερομένων της τελευταίας στιγμής. Εξίσου εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των εκπροσωπούμενων χωρών, αφού στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν δρομείς από 53 χώρες και 5 υπήρους. Η εκκίνηση του μαραθωνίου των 21,1 χιλιόμετρων δόθηκε με τη δύση του ηλίου σε 7 παρατέρατο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ ο τερματισμός της κούρσας έγινε στο Λευκό Πύργο. Νικητής αναδείχθηκε ο Ζαν Μπατίστ Σιμουμέκα από τη Ρουάντα με χρόνο 1 ώρα 06 και 15, αφήνοντας πίσω τον Κενιάτη Χωσέ Ακιμέλ Κισόριο με 1 ώρα 06.42, ενώ την τριάδα των μεταλλίων έκλεισε ο ταχύτερος ένας της κούρσας Γιώργος Μενής με χρόνο 1 ώρα 08.26. Είναι η πρώτη φορά που τρέχω έτσι το βράδυ, το σώμα είναι πιο ενεργοποιημένο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η διαδρομή, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τον αγώνα. Ο κόσμος ήταν πολύ ζωντανός, μας χειροκροτούσε, ήταν όλα εξαιρετικά. Την εξάδα συμπλήρωσαν ο Γιάννης Ζερβάκης της Volkswagen Running Team, ο Θόδωρος Αναγνώστου και ο Γιάννης Κρέκας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ πέρα και μας χειροκρότησε. Στην κατηγορία των γυναικών θριάβευσε η Vivian Τζερόπ και Μπόεπ Τικένε με επίδοση 1 ώρα και 18, με δεύτερη τη φωτεινή Δαγκλή Παγκότοβη 1 ώρα 20 και 10 και τρίτη τη Ρουμάνα Αντέλα Παολίνα Μπαλτόι με 1 ώρα 20 λεπτά και 32 δεύτερα. Ήταν πολύ ωραία η διαδρομή και οι συνθήκες, πάρα πολύ καλές. Γενικά αυτή η διοργάνωση εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ επιτυχημένη και πολύ όμορφη. Έχω ξανατρέξει το πεντάρι και το είχα κερδίσει πριν 2 χρόνια. Τώρα πρώτη φορά έτρεξα εδώ τον ημί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον προπονητή μου, τον Χρήστο Τοντούλα. Ο δρόμος υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων ξεκίνησε στις 9 και 4 από το Δημαρχιακό Μέγαρο και την αψίδα του τερματισμού στο Λευκό Πύργο πέρασε πρώτος ο Ιάσον Ιωαννίδης για δεύτερη συνεχόμενη και γεσονικά τρίτη φορά στη ιστορία του θεσμού. Στο βάθρο ακολούθησε ο Χρήστος Παπούλιας και ο Παναγιώτης Γραμμένος. Στις γυναίκες ταχύτερη όλων ήταν η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου που ανέβηκε μια θέση συγκριτικά με πέρσι, αφήνοντας δεύτερη τη Μερόπη Παναγιώτου και τρίτη τη Γεωργία Κωνσταντινοπούλου. Στον δρόμο υγείας 5 χιλιόμετρων πήραν μέρος και αρκετοί Ολυμπιονίκες, καταξιωμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού αθλητισμού. Και κάθε χρόνο είναι και πιο ζωντανή όλη η εκδήλωση, όλος και η προετοιμασία και όλη η πόλη βλέπεις από νωρίς το απόγευμα. Έτσι το έχει έναν πολύ γιορταστικό χαρακτήρα. Αυτή η μαραθώνη είναι πολύ σημαντική γιατί συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη ενός πνεύματος αθλητισμός. Όχι για πρωταθλητισμό, αλλά για να ασκούμαστε. Αυτό που θέλουμε κάθε χρονιά να βλέπουμε τον κόσμο να κατεβαίνει στους δρόμους, να συμμετέχει όσο δυνατόν με μεγαλύτερη διάθεση, ενισχύοντας φυσικά μην ξεχνάμε τα 42 και περισσότερα και πλέον κοινωνικά ιδρύματα που ενισχύει η διοργάνωση. Με τις δικές τους πολυπληθείς ομάδες έδεξαν 60 υποστηριζόμενοι φορείς κοινωνικής προσφοράς, οι οποίοι θα λάβουν την Οργανωτική Επιτροπή το ποσοστό 5 ευρώ για κάθε δρομέα τους.